Επιτέλους να καταλάβουν κάποιοι. Όπως από πέρυσι λέω, κύριε, από πρόπερση λέω. Θα χυθεί αίμα, θα χυθεί αίμα, θα χυθεί αίμα. Θα χυθεί αίμα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο αυτό το ρεπορτάζ υπόμνης, όχι Παναγία μου. Δεν το λέμε από ικανοποίηση για την επιβεβαίωση ή για την πρόβλεψη. Ότι είναι κάποια πράγματα αυτανόητα. Έρχονται, στείνονται, μεθοδεύονται. Ξεπετάγονται, διάολε. Αίμα είναι. Πώς θα ήθελα να είχε τη δύναμη κάποιος και να έχει το ψυχικό σθένος αυτό το παιδί και να έρθει να πει γιατί του χαλάσαν τη γυναίκα, οι αλήτες και το έμβριό του, το μωρό του, το παιδί του, το γόρι του περίμενε. Μες στη Βουλή, για να το πει. Ποιοι κάναν το λάθος. Και ευθύνη έχουμε όλοι μας. Και εμείς. Και εγώ ακόμα που το έλεγα ότι έρχεται. Που δεν φώναξε ως περισσότερο. Αλλά και εσείς από τον καναπέ. Γιατί κάποια στιγμή σε αυτή την ολιγαρχία της αναστάτωσης, της ανατροπής των πάντων, του πολιτεύματος που δεν πιστεύουνε, πρέπει να βγει η ήρεμη δύναμη του λαού. Τα 10 εκατομμύρια που μέχρι εδώ και μην παρέχει. Δεν θέλουμε άλλο Δεκέμβριο. Πάει η χώρα. Διαλύεται η χώρα. Δεν πιστεύει το Σύνταγμα, λέει το ΚΚΚ. Τότε σήκω και φύγει από εδώ μέσα. Αν δεν πιστεύει. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για την έκρηξη, αλλά μου είναι πολύ πικρό. Άλλος κάνει το παιδί του, το εγγόνι που είναι μέσα στην κοιλιά, ο άλλος κάνει τη γυναίκα, το παιδί του. Γιατί δηλαδή. Γιατί κάποια καλόπαιδα τα έχουμε αφήσει έτσι ασύντοτα. Ή όταν κάνουν μεγάλες συγκεντρώσεις, δεν ξέρουν, θα χωθούν μέσα και θα την κάνουν. Δέτε το υπόστρωμα. Ή αναταραχή και η βαβούρα να κάψουμε τον μπουρδέλο, τη Βουλή που ακουγότανε. Δεν ήταν υπόστρωμα. Δεν το είπαμε εμείς στο Πεκίνο, δεν το είπαμε εμείς στο Πεκίνο. Άσε με βρε. Συγκέντρωσή σου τελέχθη. Εμείς, κύριε Σεκή, θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια συλλαλητήρια για το νόμο που έφερε για τους λαθρομετανάστες. Είπα όχι. Σε όλα τα παιδιά, όχι. Γιατί θα μπουν οι κάποιοι να κάνουν φασαρίες και να τα εκφραστούμε εμείς. Δεν βάζω το υπόστρωμα. Το ΚΚΚ δεν το είπε και το έβαλε το υπόστρωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το είπε και το έβαλε το υπόστρωμα. Τέσσερις νεκροί. Δεν είναι δική μας, δεν φταίμε εμείς. Αυτό είναι το αίμα τους. Το υπόστρωμα. Και εγώ δεν πιστεύω ότι συνέφερε το ΚΚΚ να πάει να σκοτώσει. Σε αυτήν την εποχή. Αλλά συνέβη όμως. Από το γενικότερο κλίμα. Το υπόστρωμα. Τέσσερις ψυχές. Εγώ για άλλη μια φράση λυπούμαι τους οικείους. Θα ήθελα να πάω να γονατίσω και να προσφέρω ένα λουλούδι, να κουμπίσω ένα λουλούδι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω, γιατί δυστυχώς είμαι ένας από αυτούς του πολιτικού συστήματος που έφεραν τα πράγματα εκεί. Όσο και να προσπάθησα να το σταματήσω, αισθάνομαι ότι έπρεπε να επιμένω περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, ακούστε πόσο καιρό είχα αυτήν την αγωνία ότι θα έρθει το αίμα. Είναι η αλήθεια. Δεν είναι το τελευταίο αίμα. Λυπάμαι που το λέω. Και Θεέ μου να διαψευστώ. Δεν είναι όμως το τελευταίο αίμα. Θα έχουμε αίμα. Τώρα, από πού θα το έχουμε αυτό το αίμα, είναι θέμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν εκείνοι οι οποίοι μας κρατάνε εγρηγόρση, αλλά βεβαίως και από την δυνατότητα την οποία έχουν οι υπηρεσίες του κράτους να μπορούν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως και αποτελεσματικώς αυτές τις στρατηγικές που αναπτύσσονται εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί το κράτος. Θέλετε κατανάλωση, δώστε λεφτά σε εκείνο που θα βγει έξω από να αγοράσει δύο πουκάμισα. Δώστε, του κόβετε τα λεφτά. Του κόβετε, δεν του δίνετε. Του δίνετε ένα μπουρμπουάρ. Έτσι ένα μπουρμπουάρ. Όσο θέλει σε μια ψαροταβέρνα να πάει κανείς, για να φάει ψάρι αυτός και γυναίκα. Και το παιδί το μη φάει ψάρι γιατί δεν φτάνει. Αυτό το δίνεται για ετήσια ενίσχυση. Μα είναι ατών, πώς θα κινηθεί η αγορά.
Και σας είπα την άλλη φορά, ή πολύ μελάνη ή πολύ αίμα. Αλλά όταν λες του άλλου ότι έρχεται η απόλυση, όταν του λες θα σου φορολογήσω τα 700 ευρώ, περιμένει μια πρόσθετη θυσία. Εάν λοιπόν δεν βάλουμε στο χέρι στην καρδιά, πρώτον, να μονοήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να μονοήσουμε ενώπιον της καταστάσεως, και δεύτερον, να δεχτούμε εμείς κάποιες θυσίες, τότε πολύ φοβούμαι ότι ο λαός θα βγει στους δρόμους με συνέπειες απρόβλεπτες και απρόοπτες. Κάτι το οποίο πρέπει να τα αποφύγουμε. Τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Τους παίρνουμε δάκρυα και υδρότα, μην τους αναγκάσουμε να καταθέσουν και άλλα. Όταν ακούγεται στη φράση από το στόμα του αξιοτίμου αρχηγού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλουμε να πιούμε το αίμα του λαού, νομίζω είναι σκληρή φράση. Και θα έλεγα ότι δεν είναι επιπολαιότητα ούτε προβληματισμός. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Κύριε Τσίπρα, βαμπύρ στην αίθουσα αυτή δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στις συνιστώσεις εκείνες οι οποίες φέρνουν σε επαφή τους τρομοκράτες με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτές δημιουργούν συνθήκες αίματος. Και σας καλώ να φύγετε από την ιδέα και τη λογική του χάους όπως έχετε αναπτύξει στην συνέντευξή σας, γιατί το χάος δεν οδηγεί πουθενά. Επομένως, ας σοβαρευτούν όλοι μπροστά στην κρίση που υπάρχει στην πατρίδα. Μέχρι προχτές σου τα έλεγα, κυρίες και κύριοι. Το είδατε. Μόλις προχτές σου τα έλεγα. Όταν ποντάρεις το χάος, θα σου προκύψει και αίμα. Και μακάρι και τώρα να είναι τελευταίο, το τελευταίο. Αλλά ακούω, δεν έχετε δει ακόμα τίποτα, δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Από τους βουλευτές του ΚΚΚ δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε. Σε αυτές